Στα μαχαίρια βρίσκονται εντελώς ξαφνικά, αλλά όχι ανιτιολόγητα, η περιφέρεια Ηπείρου με τον ερασιτέχνη Πας Γιάννενα. Αιτία και αφορμή η μη ικανοποίηση του αιτήματος του ερασιτέχνη, αλλά και τεσσάρων ακόμη αθλητικών σωματείων που διαθέτουν εγκαταστάσεις παραπλεύρωσης παράκαμψης, να κατασκευάσει η περιφέρεια Ηπείρου προστατευτικά κυκλειδώματα για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια των αθλούμενων, αφού η απόσταση από το οδόστρωμα της παράκαμψης είναι εξαιρετικά μικρή. Πριν από λίγες ημέρες, αντιπροσωπεύοντας αλλά και ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Ιωαννίνων επισκέφθηκαν τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δημήτρη Πανοζάχο, θέλοντας να επαναλάβουν το σχετικό αίτημα που είχε κατατεθεί και πριν από 14 μήνες, συναντώντας την αποδοχή τότε της περιφέρειας. Όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων, συνάντησαν την απαξιωτική στάση του κυρίου Πανοζάχου, που αρνήθηκε κατηγορηματικά να υλοποιήσει τη δέσμευση που τους είχε δώσει. Διαφορετική είναι ωστόσο η άποψη της περιφέρειας. Σε δελτίο τύπου γίνεται λόγος για απαιτήσεις του ερασιτέχνη Πας Γιάννενα, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όπως όλοι οι ιδιώτες έχει υποχρέωση να προφυλάσει, να περιφρουρεί, να εξοραίζει και να ασχολείται με την περιουσία που κατέχει έστω και εκ παραχωρήσεως. Το ερασιτεχνικό σωματείο του Πας Γιάννενα, τονίζεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας, είναι ένα από τα δεκάδες ερασιτεχνικά σωματεία που λειτουργούν σε ανταποδοτική σχέση με τους αθλητές τους, με τους γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους με προϋπόθεση την ασφάλειά τους. Η απέτηση του σωματείου να αναλάβει η πολιτεία τη φύλαξη ιδιωτικών εγκαταστάσεων ερασιτεχνικού σωματείου αντιστρατεύεται και αντιβαίνει τις βασικές αρχές δικαίου και ίσης μεταχείρισης, τονίζεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας που καταλήγει με την υποσημείωση πως υπάρχει επαφή με την Ομαρχία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας της περιοχής. Άμεση ήταν η απάντηση του ερασιτέχνη Πας Γιάννενα, που εκφράζει την έκπληξή του για την επιλεκτική αναφορά στο σωματείο, τη στιγμή που το αίτημα έχει κατατεθεί και από 4 ακόμη σωματεία και συγκεκριμένα την ΑΕ, τον Ατρόμητο, την Πεντέλη και το Λόκο Κλαμπ.